Ο φιλοξενούμενος Τρίαμβος θέλει την νίκη γιατί βρίσκεται ένα βαθμό πίσω από τον Ζαρό. Δύο αγωνιστικές με τη σημερινή πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Και θέλει την νίκη ώστε να υποδεχθεί τον Κόρυβο την επόμενη αγωνιστική στην έδρα του. Όντας πρώτος και έχοντας το μεγάλο πλεονέκτημα για τον τίτλο. Από την άλλη πλευρά ο Ζαρός θέλει την νίκη γιατί την επόμενη αγωνιστική τελευταία υποδέχεται την τρίτη στη βαθμολογία Φεστό. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι παρότι εντός έδρας. Και σίγουρα μία νίκη σήμερα θα τον χρήσει πρωταθλητή από την σημερινή αγωνιστική. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να έχουν παρακτακτική. Έχει γεμίσει το γήπεδο στο Ζαρό. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τους γηπεδούχους και από τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Φιλικό το κλίμα. Όλα έτοιμα. Και έχουμε έναρξη στο παιχνίδι με την ανάληψη στη σέντρα με τα ασπρόμαυρα Ζαρός. Με αυτό το κάτι σαν πράσινο στην φανέλα. Θα περάσει ο Λυκούδης από δεξιά με τον Γκούρο. Αλλάζει ωραία με τον, στην περιοχή ο Λυκούδης. Γυρνάει ο Ξεκαρδάκης, δεν μπορεί. Και κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Ξεκαρδάκη να μην φτάνει την μπάλα στην πάσα του Λυκούδη. Στην επίθεση ο Ζαρός. Η παλιά στα αριστερά. Κοντζαδάκης από αριστερά. Ευκαιρία για μια σέντρα, δεν την επιχειρεί. Με το δεξί, σέντρα σου την μπάλα έξω. Ή για τα πόδια του Κοντζαδάκη που συνηθίζει από μακρινές αποστάσεις να απειλεί. Και ο Λυκούδης πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα το επιχειρήσει απευθείας. Ο Κοντζαδάκης το έχει ξανακάνει εξάλλου σε παλαιότερες χρονιές. Όχι στον Ζαρό αλλά σε άλλες ομάδες. Ο Κοντζαδάκης απευθείας με δύναμη. Καλό είναι γκολ! 1-0 ο Ζαρός! Απίστευτο τέρμα από τον Κοντζαδάκη. Το λέγαμε εξάλλου. Το έχει επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν. Καταπληκτικό τέρμα από τον Κοντζαδάκη. 1-0. Η πράσινη στο 24. Αντεπίθεση τώρα για την ανάληψη. Ο Βλάχος κάνει κίνηση ο Μουντράκης. Η μπάλα πάει στον Γκούρο. Ο Μόντι Γκούρο θα μπει στην περιοχή, θα συγκλίνει, θα σουτάρει χαμηλά έξω. Καριωτάκης αφήνει στον Κοζηράκη, σέντρα του Κοζηράκη στην περιοχή ο Μουντράκης, κεφαλιά προς τα πίσω έξω. Θα δει το Λυκούδη που θα γυρίσει, παλιά μπροστά για τον Ξεκαρδάκη, δεν περνάει ξανά. Ξεκαρδάκη στην περιοχή, Ξεκαρδάκης πλασάρει, αποκρούει ο Σφύρλας. Τεράστια απέκρουση του Σφύρλα στο 46. Άλλη μία επίθεση αφήνει ο κ. Μαδαλενάκης. Τώρα όμως θα σφυρίξει το τέλος του πρώτου μέρους με τον Ζαρό να προηγείται με 1-0. Η παλιά του Γκούρο για τον Κοκκινάκη, ο Κοκορέλιας και πάλι πρώτος. Θα απομακρύνει σε έναν χώρο που θα γίνει η παλιά στην περιοχή. Ο Γκούρο στην περιοχή θα γυρίσει υπερβολαράκι σουτ πάνω στα σώματα. Ο Πρέντι θα σουτάρει έξω. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ανάληψη στο 61. Καπιζιώνης, Κοντζαδάκης, πάνω κάτω η μπάλα. Ωραία μπάλα για τον Ξεκαρδάκη που θα σουτάρει. Μεγάλη επέμβαση από τον Σφύρλα. Ξανά Πρέντι, η μπάλα πάει πολύ από την πλευρά του. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Καπιζιώνη. Θα σουτάρει συρτά η μπάλα στην περιοχή, ο Γκούρο δεν μπορεί. Κοζηράκης κεφαλιά στα χέρια του Λιουδάκη. Μονιάκη σέντρα στην περιοχή. Ο Γκούρο θα κατεβάσει υπερβολαράκι στα σώματα. Κάτελας. Κοντζαδάκης περνάει. Ευκαιρία για την επίθεση για τον Ζαρό. Ξεκαρδάκης πετάει την μπάλα μπροστά. Ξεκαρδάκης θα πλασάρει έξω. Νέα τεράστια ευκαιρία με τον Ξεκαρδάκη. Θα κρατήσει. Κάνει κίνηση ο Σαριδάκης. Αυτόν βλέπει. Και του πετάει Σαριδάκης. Θα γυρίσει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Τώρα πάει σουτάρει ο Ξεκαρδάκης στα σώματα. Πάνω στον Αργυρό. Κοκορέλιας περνάει μπάλα. Σαριδάκης έδωσε στην περιοχή. Ο Γκούρο πλασάρει, αποκρούει ο Λιουδάκης. Τεράστια επέμβαση του Λιουδάκη. Στο 83 κρατάει το 1-0. Μονιάκη στην εκτέλεση. Στο 83 εκτελεί κεφαλιά έξω.
Άλλη μία μεγάλη φάση για την ανάληψη σε ένα λεπτό μέσα. Κατεβάζει ο Πρέντι, κεφαλιά του Καπιζιώνη. Σταριδάκης διατηρεί την μπάλα. Πάει να περάσει, θα περάσει ο Σταριδάκης. Περνάει και από άλλους δύο Σταριδάκης. Θα μπει στην περιοχή. Θα σουτάρει έξω. Τεράστια ευκαιρία στο 95 ο Ζαρός. Έχουμε τέλος. Ο Ζαρός είναι πρωταθλητής του πρώτου ομίλου της Α2Ε για το 2023-2024. Έντονα πανηγύρια. Ο Ζαρός παίρνει το πρωτάθλημα και ανεβαίνει στην Α1Ε. Επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια της ΕΠΣΗ μετά από αρκετά χρόνια. Η μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι του Ζαρού πριν από μερικά χρόνια ανταμείβεται. Τρομερά πανηγύρια. Απίστευτο παιχνίδι, απίστευτη έκβαση του μάτς. Ο Ζαρός καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Α1Ε μετά από αρκετά χρόνια. Τώρα βλέπουμε τα πανηγύρια των παικτών στην κερκίδα που γέμισε το γήπεδο εδώ στο Ζαρό. Βλέπουμε τα όλε των παικτών. Έντονα πανηγύρια.